30 θύματα και ροή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στους λογαριασμούς των μελών της ημωρίας. Εκβιασμοί, τοκογλυφία, απειλές, ξυλοδαρμοί και προσωπικά δράματα περίκλει η ειδικογραφία σε βάρος των 10 εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η Ελλάς. Η χλειδί και η αλαζονία. Οι λαμπορκίνοι, οι πολυτελεί βίλε και τα μαγαζιά που άνοιγαν για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα πρόδωσαν τη δράση του παρά το γεγονό ότι, απειλώντα τη ζωή και τη σωματική αικαιρεότητα των θυμάτων του, του απέτρεπαν από το να καταγγείλουν τον εφιάλτη που ζούσαν από τη στιγμή που τολμούσαν να ζητήσουν δανεικά. Τα τοκογλυφικά δάνεια έκλειναν με μηνιαίους στόχου που ξεπερνούσαν το 40% του ποσού. Τα θύματα υπέγραφαν γραμμάτια και για την αποπληρωμή είτε πλήρωναν με ζεστό χρήμα τριπλάσια ως και δεκαπλάσια ποσά με σπάσιμο επιταγών την ενεχειρίαση πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου χρεώθηκαν στα ονόματά τους εμπορεύματα είτε εξοπλισμούς για τα καταστήματα που άνοιγαν οι τοκογλήφοι. Νεαρός επιχειρηματίας που αποδείχτηκε ότι είχε πέσει στα πλοκάμια τους είχε πρόσφατα εξαφανιστεί απειλώντας ότι θα αυτοκτονήσει. Όπως αποδεικνύεται τα μέλη της συμμορίας του ζητούσαν να παραχωρήσει το 50% της επιχείρησής του για να ξεχρεώσει. 10 άτομα αφορά η δικογραφία που έχει συνταχθεί. 8 συνελήφθησαν χθε στην κινηματογραφική έφοδο τη ΕΚΑΜ σε πολυτελή βίλα, στην οποία ζούσε ο 47χρονο γυμναστή σε σπίτια, καφετέρειε και μάντρα αυτοκινήτων. Αρχικά αποτελούσαν όλοι μαζί μια ομάδα, ενώ στην πορεία χωρίστηκαν, αναγκάζοντα τα θύματά του, αν δεν είχαν χρήματα να ξοφλήσουν, να δανειστούν από την άλλη υποομάδα. Στην προσπάθεια, μάλιστα, να ξεκαθαρίσουν τι μεταξύ του σχέσει, δύο ηγετικά στελέχη τη εγκληματική οργάνωση είχαν στραφεί στη δικαιοσύνη. Με τον ένα να καταγγέλει τον άλλο για το δηλώνοντας δηλώνοντα πω ενώ του δάνεισε 50.000 ευρώ, του ζητούσε να επιστρέψει 100. Τους Δοεατική ξεσκόνησε τις συναλλαγές τους στους τελευταίους μήνες, ταυτοποιώντας 30 περιπτώσεις δανεισμού ατόμων, ενώ διαπιστώθηκαν εις ροές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων. Η παράνομη νομιμοποίησή τους με εξαργύρωση κουπονιών του ΟΠΑΠ αγορά 30 αυτοκινήτων, ενώ είχαν ιδρύσει και εταιρείε φαντάσματα για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν. Στη διάρκεια των χθεσινών επιχειρήσεων κατασχέθηκαν πάνω από 22.000 ευρώ, 12 αυτοκίνητα, επιταγές, συναλλαγματικές τιμολόγια, ιδιοπλισμού και αναβολικά.